Μετά τα τροχαία, οι πνιγμοί αποτελούν τη δεύτερη αιτία θανάτου από ατύχημα στην Ελλάδα. Φαινόμενο παράδοξο για μια χώρα με τεράστια ακτογραμμή και ναυτική παράδοση. Εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση των ατυχηματικών θανάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη δεύτερη θέση των ατυχηματικών περιστατικών μετά τα τροχαία ατυχήματα. Οι προειδοποιήσεις για τους κανόνες ασφαλείας στη θάλασσα φαίνεται να πέφτουν στο κενό, αφού πολλοί είναι εκείνοι που κολυμπούν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και φαγητό, είτε αψηφώντας την κόκκινη σημαία και τις συστάσεις των ναυαγοσωστών. Εισέρχονται στη θάλασσα άτομα μετά από χρήση αλκοόλ και μετά από χρήση φαγητού, κάτι που δεν είναι σωστό. Επίσης, βλέπουμε λουόμενους να μπαίνουν στη θάλασσα αψηφώντας τις καιρικές συνθήκες που πολλές φορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, είναι δυσμενείς, με έντονους ανέμους. Οι παραλίες έχουν ρεύματα, πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουν λουόμενοι, αψηφώντας τα και κινδυνεύοντας να χάσουν τη ζωή τους. Σχεδόν καθημερινά αναφέρονται στις λιμενικές αρχές του Ηρακλείου 2 έως 3 περιστατικά διάσωσης λουωμένων. Τη φετινή σεζόν και μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 4 πνιγμοί στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου σε σχέση με τους 16 που σημειώθηκαν μέσα στο 2018. Στην περιοχή αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας είχαν καταγραφεί 16 περιστατικά πνιγμών. Από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί μόλις 4 περιστατικά πνιγμών. Επίσης, πολλά περιστατικά καθημερινά καταγράφονται από διασώσεις ανθρώπων στις οργανωμένες πολυσύχνες παραλίες από τους ναυαγοσώστες, όπου πολύ σημαντικό είναι και το έργο να τονίσουμε των ναυαγοσωστών. Σήμερα το πρωί, ωστόσο, στην παραλία του Πλακιά Ρεθύμνου, μια 80χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θυμάτων στις παραλίες της Κρήτης για το φετινό καλοκαίρι. Σύμφωνα με περιγραφές λουωμένων, ωστόσο, η άτυχη Ελληνίδα κατέρευσε στην παραλία, ενώ μόλις είχε κάνει το μπάνιο της. Λουωμένοι ειδοποίησαν το λιμενικό και το ΕΚΑΒ, όμως για τη γυναίκα ήταν πλέον αργά. Ο θάνατός της είναι πιθανό να οφείλεται και σε παθολογικά αίτια, κάτι το οποίο θα πιστοποιήσει η ιατροδικαστική εξέταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ηλικία των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους λόγω πνιγμού εντός θαλάσσιου ύδατος είναι άνω των 40 ετών. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, αφορά η περισσότερο αλλοδαπής προέλευσης άτομα και κυρίως άνδρες.